Η γνωμοδότηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αεφόρου ανάπτυξη τη Δυτική Μακεδονία συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα το μεσημέρι. Το θέμα χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντικό και αφορά την ανάπτυξη τη περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Όπως τόνισε σχετικά η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη ενέργεια, περιβάλλοντο και μεταφορών Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία εισηγήθηκε το θέμα, η έγκριση τη γνωμοδότηση έχει διαμορφωθεί μετά από τις διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς και τους πολίτες σχετικά με την αξιολόγηση και αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου. Η εισήγηση που γίνεται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφορά την έγκριση της γνωμοδότησης, η οποία έχει διαμορφωθεί μετά από τις διαβουλεύσεις που έγιναν με όλους τους φορείς και τους πολίτες σχετικά με την αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου της Δυτικής Μακεδονίας. Η εισήγηση διαμορφώθηκε κατόπιν, όπως σας είπα, της διαβούλευσης που έγινε συγκεκριμένα στις 4 περιφερειακές ενότητες και στην Επιτροπή Διαβούλευσης, με αναλυτική παρουσίαση του χωροταξικού πλαισίου και τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές έχουν όλες εσωματωθεί μέσα στην εισήγηση. Η τελική γνωμοδότηση προς το Υπουργείο θα σταλεί μαζί με παράρτημα αυτούσιων των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν από τους φορείς, ώστε να γίνει και η αξιολόγηση που απαιτείται, με αποτέλεσμα να εγκριθεί πλέον με υπουργική απόφαση. Από την πλευρά της, η μελετήτρια του χωροταξικού Αθηνά Γιαννακού σημείωσε πως πρόκειται για την αναθεώρηση του προηγούμενου χωροταξικού πλαισίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα καινούργια δεδομένα από το 2003 και μετά. Το πρώτο δεδομένο είναι προφανώς το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην οποία διαδίδεται. Το περιφερειακό πλαίσιο εκπονείται με φορέα ανάθεση στο πρώην ΙΠΕΚΑ, την κεντρική διοίκηση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει έναν πολύ κρίσιμο ρόλο να παίξει όμως, γιατί θα συγκεράσει τις απόψεις όλων των περιφερειακών και τοπικών φορέων και θα τις εκφράσει μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν όλο αυτόν τον καιρό. Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο αυτό έχει συνταχθεί μια μελέτη και για το φυσικό τοπίο της περιφέρειας και την προστασία του, εντοπίζοντας όλες τις τοποθεσίες και εμπλουτίζοντας την χωροταξική πολιτική. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Γιώργος Δακής, στάχθηκε υπέρ της ανάγκης να αλλάξει ο χωροταξικός σχεδιασμός της περιφέρειας, ώστε αυτή να μην είναι η χαβούζα της Ελλάδας. Το βασικό πρόβλημα του χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας για τη Δυτική Μακεδονία είναι ότι σύμφωνα με το εθνικό χωροταξικό που είχε γίνει επί κυβερνήσεως Σιμίτη, η Δυτική Μακεδονία έχει χωροθετηθεί ως ο χώρος υποδοχής αποβλήτων πάσης φύσεως, τοξικών, επιβεβαρημένων, οτιδήποτε προϊόν που είναι επιβαρυντικό για την ανθρώπινη λειτουργία παράγεται στην Ελλάδα, έχει χωροθετηθεί να τοποθετείται στη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό και υπήρξαν διάφορες δράσεις τα προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως στο τέλος του 2014, για το θέμα των επικινδύνων αποβλήτων στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιπαλέψουμε ως Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας.